Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία έφτασε στα ύψη και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Τα κλιματιστικά δούλεψαν εντατικά και οι κρητικοί αναζήτησαν δροσερά σημεία για να πιούν έναν παγωμένο καφέ και σκιά, καθώς οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Καλοκαίρι είναι, ζέστη θα έχουμε. Πώς δροσίζεστε? Όπως βρούμε. Δηλαδή... με λίγο ίσιο, με λίγο νερό, κάπως έτσι. Καπέλο, κλιματιστικό. Και καπέλο βάζουμε και κλιματιστικό έχουμε, απ' όλα βάζουμε. Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η θερμοκρασία έφτασε στους 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Σίσιλα Σιθίου, στους 37,6 στα Μάλια, στους 36,5 στην Πλάκα, στους 35,6 στο Ηράκλειο και στους 35,4 βαθμούς Κελσίου στη Νεάπολη. Να πούμε βέβαια ότι αυτοί οι νοτιάδες θα συμβάλλουν λίγο και στην περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας για τα βόρεια του νησιού εξαιτίας του δυναμικού αιτίου που προκαλείται από τους καταβατικούς νοτιάδες. Είναι πολύ αποπληκτικά σήμερα, ούτε για παραλία ούτε για τίποτα. Τώρα είναι αγκαλιά με air condition, τίποτα άλλο. Οπότε πώς θα περάσετε τη μέρα? Δυστυχώς έχουμε ένα γεύμα εργασίας και πρέπει να πάμε εμείς. Θα περάσουμε όσο πιο light μπορούμε. Στο κέντρο του Ηρακλείου η ατμόσφαιρα θύμιζε σάουνα και οι τουρίστες που έκαναν τη βόλτα τους δυσκολεύονταν ιδιαίτερα, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες εκτός από τους μεσογειακούς λαούς. Και στη χώρα μου επικρατεί πολύ ζέστη, την έχω συνηθίσει. Κατάγομαι από την Ισπανία, αλλά μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, τώρα έχουμε συνηθίσει, αλήθεια. Και στην Κύπρο είναι και χειρότερα, οπότε όλα καλά. Θα πάτε και παραλία? Πήγαμε χθες και προχθές. Σήμερα φεύγουμε, οπότε είπαμε για μπάνιο. Όσο για τους κρητικούς που αναγκάστηκαν να μείνουν εντός πόλης, άλλοι έκαναν τη βόλτα τους και άλλοι προετοιμάζονταν για βουτιά στη θάλασσα, στην κοντινότερη παραλία, με προσοχή λόγω των νοτιάδων και του έντονου κυματισμού. Αναμένεται μία πρόσκαιρη ενίσχυση των νοτίων ανέμων. Κάτι που εμφανίστηκε τώρα στα προγνωστικά μοντέλα και οφείλουμε να το προσέξουμε, καθότι αυτοί οι νοτιάδες, ιδιαίτερα για τις βόρειες περιοχές του νησιού, θα ενισχυθούν και λόγω του ότι είμαστε σε μία περίοδο που ο κόσμος βρίσκεται στις θάλασσες με πολλές δραστηριότητες, απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν αντέχουμε. Η σκόνη δεν παλεύεται. Πάμε κατευθείαν σπίτι, κλιματιστικό. Και θάλασσα, τίποτα άλλο. Λειτουργεί όλη μέρα το κλιματιστικό? Όλη μέρα, τίποτα άλλο. Φουλ παραλία, δεν πειράζει που φυσάει, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα, πάρα πολύ. Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί νοτιάδες στις εναέριες συγκοινωνίες, καθώς μέχρι το μεσημέρι 6 πτήσεις εξωτερικού που θα προσγειώνονταν στο Ηράκλειο τελικά προσγειώθηκαν στα Χανιά.